Για 8 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτέλεσε μεγάλη τιμή αλλά επίσης και μεγάλη ευθύνη για μένα η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, να μου αναθέσει εκ νέου το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού. Και συνεχίζοντας την αρμονική και αποτελεσματική συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κύριο Γιώργο Σταθάκη, θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ με όλες μου τις δυνάμεις στη νέα αυτή συλλογική προσπάθεια που έχει στόχο να βγει η χώρα το γρηγορότερο δυνατό από την κρίση, να επανέλθει στον δρόμο της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της οικονομικής ανασυγκρότησης. Το προηγούμενο εφτάμηνο εργαστήκαμε μεθοδικά και αθόρυβα για τη θωρόκιση και την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και συνεργαστήκαμε συντονισμένα με τους υπηρεσιακούς φορείς και τον ιδιωτικό τουριστικό κλάδο. Πετύχαμε το ιστορικό ρεκόρ των 26 εκατομμυρίων αφίξεων ξένων επισκεπτών και 14,5 δις έσοδα ευρώ. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι θα κλείσουμε περίπου με 15,5 δις αν προσθέσουμε και το 1 περίπου δις του εσωτερικού τουρισμού, έτσι ώστε η φετινή χρονιά μας να κλείσει περίπου με 4 εκατομμύρια αφίξεις παραπάνω και 2 δις έσοδα παραπάνω στη σύγκριση με το 2014 που ήταν εξαιρετική χρονιά, αλλά είχαμε και καλύτερες και πιο ευνοϊκές συνθήκες. Την πιο κρίσιμη λοιπόν δύσκολη περίοδο της Ελλάδας και εν μέσω εκλογών, δημοψηφίσματος και οικονομικής ασφυξίας, την τουριστική αιχμή, η συγκυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες πήρε άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να εκτελούνται πρώτα απ' όλα κανονικά οι τραπεζικές συναλλαγές και αναλήψεις των τουριστών μέσω των ATM. Δώσαμε προτεραιότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις ώστε να κάνουν χρήση στα εμβάσματα χωρίς να διαταράσσεται η τροφοδοσία και η λειτουργία τους. Διαχειριστήκαμε σε καθημερινή βάση τις αναφορές των ΜΜΕ, των ξένων και των ντόπιων που θίγανε και τραυματίζανε τον ελληνικό τουρισμό και την εικόνα της πατρίδας μας, με προσωπικές συνεντεύξεις, δελτία τύπου και ανακοινώσεις σε μια συντονισμένη συνεργασία με τον ΝΕΟΤ, τα γραφεία τύπου του εξωτερικού και τις ελληνικές πρεσβείες. Δημιουργήσαμε την εθνική καμπάνια Happening Now Greek Summer, διπλασιάζοντας σε σχέση με πέρυσι τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Αποδείξαμε ότι ο τουρισμός αποτελεί όχι μόνο το βασικό στυλοβάτι της εθνικής μας οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα και πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για τη χώρα και όλους τους Έλληνες. Ξεκινήσαμε να υλοποιούμε μια εθνική τουριστική στρατηγική, την οποία και συνεχίζουμε και θα αναπτύξουμε περισσότερο σε συνεργασία με τις περιφέρειες, τους τουριστικούς φορείς και τον ιδιωτικό τουριστικό κλάδο. Και η στρατηγική αυτή βασίζεται σε 6 βασικούς άξονες. Πρώτον, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, γιατί εργαστήκαμε σταθερά, με σταθερά βήματα και από φέτος ήδη κορυφαίοι tour operators της παγκόσμιας αγοράς επεκτείνουν την ενεργή τους δράση από 180 σε 220 ημέρες, αλλά και charter τα οποία μας έχουν επεκτείνει την περίοδο μέχρι τον Νοέμβριο, τα οποία είναι όλα γεμάτα από παραδοσιακές αγορές μας. Συνεργαζόμαστε με τις περιφέρειες, τους δήμους, τις τοπικές ενώσεις και τα επιμελητήρια για τη δημιουργία νέων τουριστικών προορισμών, αλλά και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ενεργοποιηθεί και η τοπική κοινωνία, έτσι ώστε οι επισκέπτες μας που θα επιλέξουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι, να ξανάρθουν και να διαφημίσουν τη χώρα μας όταν επιστρέψουν πίσω στις πατρίδες τους. Τη διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού και την καθιέρωση απευθείας πτήσεων, που είναι το κλειδί για το τουριστικό ρεύμα, εδραιώσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης με tour operators αλλά και με αεροπορικές εταιρείες που έθεσαν λειτουργία νέες απευθείας πτήσεις στη χώρα μας, οι οποίες πάνε εξαιρετικά καλά. Καταφέραμε να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον από νέες αγορές όπως είναι η Κορέα, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γενικά τη Μέση Ανατολή, τον Καναδά, την Αμερική, να ενισχύσουμε το τουριστικό ρεύμα και να εξισώσουμε και κάποιες μικρές απώλειες που μπορεί να είχαμε από χώρες οι οποίες έχουν οικονομική κρίση. Με τη δημιουργία λοιπόν νέων τουριστικών προϊόντων συνδέσαμε τον πολυθεματικό μας τουρισμό με τον πολιτισμό και την ιστορία και θα συνεχίσουμε στοχευμένα την προσπάθεια αυτή ώστε έτσι να βάλουμε τις βάσεις για μια ανωδική αναπτυξιακή πορεία που θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια, γιατί η στρατηγική μας είναι σε βάθος τετραετίας. Θεσμοθετήσαμε την προώθηση των θεματικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνεργασία και με τους εμπλεκόμενους φορείς
Και στο Υπουργείο συστήνουμε και τις ειδικές επιτροπές, οι οποίες θα εργαστούν για τη δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου των κριτηρίων και των προδιαγραφών και των εκκρεμωτήτων που έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε νόμιμα, με ασφάλεια, αλλά και ανταγωνιστικά μέσα σε αυτό το διεθνές επιχειρηματικό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συνεργαζόμαστε με περιφέρειες και τον ιδιωτικό τουριστικό κλάδο για την ενιαία προβολή, αλλά και την προώθηση του τουρισμού μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην τόνωση της εσωτερικής συζήτησης, του εσωτερικού τουρισμού και στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από μια νέα συγκροτημένη στρατηγική σε συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και με άλλα υπουργεία, και στοχεύουμε στην ενίσχυση και διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού και για άτομα με αναπηρία τρίτης ηλικίας και άνεργους. Ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει και πάλι δημόσιο αγαθό για κάθε πολίτη. Κωδικοποιούμε την τουριστική νομοθεσία και ενδυναμώνουμε τις υπηρεσιακές δομές του Υπουργείου. Θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε το ρόλο του Υπουργείου μας και τον ΕΟΤ στο εθνικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και να αναβαθμίσουμε και την διοικητική του οργάνωση. Αναπτύσσουμε και ενεργοποιούμε το σύστημα παρατηρητήριο δορυφόροι λογαριασμοί τουρισμού και εξυγχρονίζουμε το τουριστικό στατιστικό σύστημα. Προωθούμε άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις για ειδικότερα ζητήματα που εκκρεμούν στο επαγγελματικό τουριστικό κλάδο. Στην προηγούμενη περίοδο ήδη έγινε θεσμοθέτηση κατηγοριοποίηση των τουριστικών κατασκηνώσεων κάμπινγκ, κάτι που ανέμεναν οι επιχειρηματίες του κλάδου πολλά χρόνια, και συνεργαζόμαστε με συναρμόδια Υπουργεία μεθοδικά για την αποκατάσταση στο θεσμικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η εργασιακή αξιοπρέπεια και η σταθερότητα, καθώς και στον κλάδο του επισιτισμού υπήρξαν σημαντικές και συνεχείς παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων. Συνεργαζόμαστε με τα Υπουργεία, τα συναρμόδια για την πάταξη της φοροδιαφυγής, δημιουργούμε και νομοθετούμε για ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας παροχής της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες του κλάδου να μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερες ποιοτικές υπηρεσίες. Στηρίζουμε τέλος την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, το πιο σημαντικό κομμάτι. Στο πρώτο επτάμηνο του 2015 προχωρήσαμε και στην προσέλκυση νέων τουριστικών επενδύσεων και στην προώθηση των υπαρχόντων συνολικού ύψους όταν ολοκληρωθούν 5 δις. Επίσης, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και από το πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ, με το οποίο θα ωφεληθούν άμεσα πολύ μικρές και μικρές τουριστικές επιχειρήσεις με 50 εκατομμύρια για τον εξυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Από κοινού, με τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Σταθάκη, θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα από κοινοτικούς πόρους και το νέο ΕΣΠΑ, το Σύμφωνο Εταιρικής Συνεργασίας της περίοδου 14-20 για τον εξυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων, και εργαζόμαστε μέσα από τις δύο ειδικές υπηρεσίες που διαθέτει το Υπουργείο, την Υπηρεσία Διοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων που λειτουργεί ως υπηρεσία μία στάση One Stop Shop, αλλά και την ειδική υπηρεσία διαχείρισης ΕΣΠΑ. Και αποφασίσαμε και θα νομοθετήσουμε ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, ρύθμιση δανείων των βιώσιμων επιχειρήσεων και άλλες ελαφρύνσεις, όπως βεβαίως και διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού νόμου με σαφή κριτήρια, χρονοδιαγράμματα και προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι χρέος και ευθύνη μας αποτελεί περαιτέρω αναβάθμιση και θωράκιση του εθνικού τουριστικού προϊόντος σε ποιότητα και σε υποδομές, σε εκπαίδευση και σε υπηρεσίες. Συζητάμε λοιπόν, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα των εργαζομένων στο τουριστικό κλάδο με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και τις επιπτώσεις της κρίσης. Αποφασίζουμε από κοινού τι είναι καλύτερο για τον τουριστικό τομέα και στην προσπάθεια αυτή θέλουμε τη βοήθεια και τις προτάσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και όλων των πολιτικών δυνάμεων, χωρίς σκοπιμότητες και παροπίδες. Ο τουρισμός ενώνει, η προσπάθεια είναι εθνική και μας αφορά όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.